οπτικών που αποκόμισες από το ρεπορτάζ που έκανες και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα ημέρα, ποια ήταν? Υπάρχει ικανοποίηση πρώτα απ' όλα από τους επιχειρηματίες για τη φετινή σεζόν? Μέχρι στιγμής όχι. Και όταν λέω μέχρι στιγμής, εννοώ το μήνα Μάιο μέχρι και τις αρχές του Ιουνίου. Γενικώς έχει μικρυνθεί αρκετά η τουριστική περίοδος, η θερινή τουριστική περίοδος, και ενώ κάποτε ο Μάιος ήταν ένας σημαντικός μήνας, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αποτελεί πρώιμο μήνα διακοπών. Δεν ήταν καλά τα πράγματα. Παρόλο που βλέπεις κόσμο στο Λαγανά, ακόμα και το πρωί, που είναι λίγο ασυνήθιστο οι νέοι να είναι ξύπνοι το πρωί στο Λαγανά, μετά από όσα έχουν προηγηθεί τη νύχτα, την προηγούμενη. Ωστόσο, κίνηση υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η πρώτη εικόνα είναι θετική, βλέπεις κόσμο στις παραλίες, κόσμο στους δρόμους, παρέες κτλ., όπως μας λένε οι επιχειρηματίες από κάθε τομέα τουριστικό του Λαγανά, είναι η αποκαλούμενη μαρίδα. Είναι νέα παιδιά, ηλικίας μέχρι 19 χρονών το πολύ, κυρίως από Βρετανία και από άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι βέβαια είναι μια πενιχρή αγοραστική δύναμη. Δεν καταναλώνουν. Θα περάσουν μπροστά από την καφετέρια, δεν θα πάρουν καφέ. Θα περάσουν μπροστά από το εστιατόριο, δεν θα καθίσουν να φάνε. Ακόμα και το αναψυκτικό τους θα το πάρουν μόνο από το περίπτερο. Θα περάσουν ατελείωτες ώρες στη θάλασσα ή στην παραλία. Και μέχρι εκεί. Βιβί, οι περισσότεροι από τα... είναι τα γνωστά Club 1830, έτσι δεν είναι αυτοί οι επισκέπτες του νησιού, του Λαγανά μάλλον. Ακριβώς. Αυτή είναι η βασική ομάδα η οποία δεν έχει έρθει ακόμη. Φανταστείτε ότι ακόμα είναι η έφηβοι εδώ. Α, μάλιστα, είναι ακόμα πιο 16-17 χρονών παιδιά, τα οποία μοιράζονται, για παράδειγμα, μια παρέα 4 ατόμων θα μοιραστεί ένα χάμπουργκερ. Ναι, ναι. Και επομένως έρχονται εδώ πέρα μόνο καθαρά για την νυχτερινή διασκέδαση που μπορεί να προσφέρει. Ακριβώς. Τη θάλασσα και την νυχτερινή διασκέδαση. Ακόμα και την πύρα θα την πάρουν από το περίπτερο, για παράδειγμα. Είναι σε αυτό το... είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Αναμένουν, οι επιχειρηματίες μιλούν για μια πτώση των εσόδων μέχρι στιγμής, για το μήνα Μάιο πάντα μιλάμε, τη τάξη του 50% έως 80%. Αναμένεται ένα μεγαλύτερο κύμα, όλο ένα και πιο μεγάλο βέβαια, από αυτές τις μέρες και μετά, από τα μέσα Ιουνίου και μετά. Η κύρια δύναμη του Λαγανά είναι ο Ιούλιος. Μάλιστα. Και οι αρχές του Αυγούστου το πολύ. Μετά, από τα μέσα Αυγούστου και μετά, τα πράγματα αρχίζουν πάλι και φθήνουν, χαμηλώνουν και γυρνάμε στα επίπεδα Μαΐου. Όσον αφορά άλλα προβλήματα, οι επιχειρηματίες σου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τουλάχιστον από την καθαριότητα στην περιοχή, την αστυνόμευση, τα όποια άλλα προβλήματα μπορεί να έχουν στην καθημερινότητά τους. Έχουν και πολλά. Υπάρχει ένα πλήθος ζητημάτων. Το πρώτο ζήτημα που τους αφορά περισσότερο είναι ότι ακόμα και οι επόμενες ομάδες επισκεπτών που θα έρθουν είναι και αυτές, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, μειωμένες. Και αυτό γιατί επικρατεί στο εξωτερικό ένα κλίμα φόβου ότι όποιος επισκεφθεί την Ελλάδα ενδέχεται να μην βρει χρήματα στα ATM, στις τράπεζες. Επικρατεί ένας πανικός. Ιδίως, μάλιστα, μια ομάδα επισκεπτών, η οποία είναι μέτριου προς χαμηλού κοινωνικού, οικονομικού, μορφωτικού επίπεδου, που κακά τα ψέματα έτσι είναι και ο Λαγανάς, δηλαδή ο τουρισμός του Λαγανά, είναι τρομοκρατημένος. Ναι, βέβαια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όπως μεταφέρουν οι συνάδελφοι, πριν από λίγο είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση στην Πάτρα. Σε πολύ λίγο θα σας μεταδώσουμε και άλλες πληροφορίες για να δούμε αν έχουν προκληθεί ζημιές. Και να συνεχίσουμε εμείς με την υπόλοιπη ειδησιογραφία έτσι όπως την αναφέρουμε και να επιστρέψουμε στα προβλήματα του Λαγανά, Βιβί. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά τετράτροχα της Γουρούνες Κοινός που έχουν παρουσία τα τελευταία χρόνια στο νησί και συγκεκριμένα και στο Λαγανά, γιατί από όσο γνωρίζουμε είναι και πιο εύκολες στο χειρισμό, ή έτσι πιστεύουν κάποιοι από τους πιο νέους. Έτσι πιστεύουν. Τα στατιστικά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς δυστυχημάτων δείχνουν ότι η γουρούνα δεν είναι πολύ εύκολη στο χειρισμό της, ιδίως από τα άτομα που δεν έχουν ξαναοδηγήσει ένα τέτοιο όχημα και από τα άτομα που κατά κόρον καταναλώνουν πολύ αλκοόλ. Και αναπτύσσουν και ταχύτητα. Αναπτύσσουν. Κάποια από αυτά, παρόλο που είναι στα 50 και ειδικά, ταχύτητα αναπτύσσουν. Δεν στρίβουν εύκολα, για όποιον γνωρίζει. Οι Βρετανοί είναι συνηθισμένοι σε ένα άλλο είδους οδήγησης, διαφορετικό από ό,τι εδώ. Με άλλα λόγια, όποιος έρχεται στο Λαγανά ξεσαλώνει στα πάντα. Στην οδήγηση, στη διασκέδαση, στο ποτό. Είναι ένας τόπος ξεσαλώματος. Έχει καταλήξει να είναι ένας τόπος ξεσαλώματος, το ξέρουμε πανελλαδικά αυτό. Πάντως, αυτό που συμβαίνει τώρα, Βιβί, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε εδώ και 10 χρόνια, η μέρα με τη νύχτα.
η μέρα με τη νύχτα. Να αναφέρω επίσης, επειδή είχαμε μια επικοινωνία και με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λαγανά. Η παραβατικότητα στο Λαγανά είναι αυξημένη και χωρίζεται στη μικροπαραβατικότητα, που είναι για παράδειγμα η χορύπανση, οι ώρες κινήσης ησυχίας κτλ. Μπορεί να είναι η άγρα πελατών, οι κράχτες οι περίφημοι όπως λέμε, που θεωρείται παράνομο, είναι παράνομο, μέχρι τα πιο σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας, που είναι συμπλοκές μεταξύ τουριστών, όταν έχουν ήδη καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, είναι οι πτώσεις, δυστυχώς, από μπαλκόνια, από πισίνες κτλ. Μεθυσμένων κυρίως νεαρών που έχουν βρει αρκετή το θάνατο πέφτοντας από μπαλκόνι ή πέφτοντας μέσα στην πισίνα όταν υπάρχει νερό και δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό. Έχουμε κλοπές ή ληστείες. Αυτά δεν είναι πολύ συχνά. Ωστόσο είναι πολύ σοβαρά και επειδή είναι ακόμα σε μικρό, όχι ακόμα, επειδή είναι σε μικρή ποσότητα, σε μικρή συχνότητα σε σχέση με τη μικροπαραβατικότητα, αντιμετωπίζονται. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και λίγες ημέρες, κάθε βράδυ περιπολεί στο Λαγανά η ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Με τρία άτομα από το βράδυ, από τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, αυτά τα περιστατικά που δεν είναι και πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζονται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η μικροπαραβατικότητα, η οποία είναι τόσο μαζική που δεν αντιμετωπίζεται. Και όπως είπε και ο διοικητής, ο κύριος Χιατής, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Λαγανά, είναι λίγο απογοητευμένος και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν δρουν συλλογικά, δρουν αναομάδες και στις τοπικές συνελεύσεις, συζητήσεις, συγκεντρώσεις που γίνονται στον Λαγανά για να αντιμετωπιστεί το θέμα, είναι ναι μεν και όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή κάνουν πίσω. Ναι μεν θα σεβαστούμε το όριο, ναι συμφωνούμε, θα κάνουμε ό,τι μας πείτε για το όριο, για το όριο ας πούμε των ορών μουσικής δυνατά κτλ. Όταν έρθει εκείνη η ώρα όμως κανείς δεν τηρεί. Όταν δεν υπάρχει δουλειά υπάρχει γκρίνια. Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Είναι και αυτό, αλλά είναι και το ότι δεν γίνεται και σωστή, επαρκής να το πούμε έτσι, αστυνόμευση. Λογικό, υπάρχουν πάρα πολύ λίγα άτομα. Αυτά τα λίγα άτομα υπερβάλλουν αυτούς και ό,τι μπορούν κάνουν. Πράγματι. Λοιπόν, Βιβί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Περισσότερα βέβαια και σήμερα αναλυτικά στο ρεπορτάζ με την εφημερίδα Ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.